Η μεγάλη ποσότητα νερού που κατεβαίνει στα ποτάμια της περιοχής τις τελευταίες ώρες κάνει άκρως επικίνδυνη την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στη Διάβα Καλαμπάκας ο Πηνιός αγγίζει πλέον τη γέφυρα, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση στα Μεγάλα Καλύβια και στον Κροκοτό. Η περιφερειακή ενότητα και οι Δήμοι βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ στην περιοχή Φαρκαδόνας οι αγρότες βρίσκονται για μία ακόμη φορά σε αναστάτωση, αφού κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, ο Πηνιός πλημμυρίζει χιλιάδες στρέμματα. Έχουμε παραδώσει πάνω από 27 υπομνήματα, μετρημένα 27 υπομνήματα στους αρμόδιους υπουργούς. Τελευταία φορά είχα παραδώσει αυτά τα υπομνήματα σε μια τελευταία πλημμύρα που είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια με υπουργό Γεωργίας τον Χατζημιχάλη. Τι συμβαίνει, γιατί, για ποιο λόγο δεν προχωράει? Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με την απελευθέρωση της αγοράς δεν θέλουν αγροτικά προϊόντα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας προσφέρεται από εδαφολογικές κλιματολογικές συνθήκες να παράγει αγροτικά προϊόντα και καλής ποιότητας, λοιπόν, και απεριόριστες ποσότητες, τέτοιες που να είναι και εξαγωγική χώρα, όπως για παράδειγμα ήμασταν κάποτε με τη ζάχαρη.